Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, είπε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Οικονόμου, στον διευθυντή του ΙΚΑ Τρικάλων και στους εργαζόμενους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που του έδωσαν τη δυνατότητα να τους ακούσει και είχαν τη διάθεση να τον ακούσουν. Να μοιραστούν, όπως είπε, κοινές αγωνίες, αλλά και να χαράξουν από κοινού ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής. Στα πλαίσια της επίσκεψης του υποψήφιου βουλευτή των Τρικάλων, κ. Οικονόμου, κάναμε μια κουβέντα η οποία έχει σχέση με την ενημέρωση των προβλημάτων του ΙΚΑ και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλισης. Μας άκουσε ο κύριος Οικονόμου με μεγάλη προσοχή και πιστεύουμε ότι θα δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον αφού εκλεγεί βουλευτής για να προωθηθούν και να επιληθούν τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την υπηρεσία μας και γενικότερα τον κλάδο υγείας. Στη συνέχεια ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τον ΕΟΠΗ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονόμου για την επίσκεψη. Όπως ξέρετε, ο ΕΟΠΗ είναι ένας καινούριος θεσμός, ίσως ο μεγαλύτερος θεσμός μετά την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ. Βέβαια, η οικονομική συγκυρία και το γρήγορο της υπόθεσης μας δημιουργούν ορισμένα προβλήματα. Γι' αυτό ελπίζουμε όταν ο κύριος Οικονόμου εκλεγεί να μας βοηθήσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση κυρίως των ασφαλισμένων. Γιατί ανεξαρτήτως αν κάποιος πιστεύει ή όχι στον ΕΟΠΗ, καθήκον μας είναι να υπηρετήσουμε τον ασφαλισμένο και εμείς προσπαθούμε μέρα νύχτα να εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους. Ελπίζουμε στη βοήθεια πλέον των καινούργιων βουλευτών να μας βοηθήσουν για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.